Είχαμε ουσιαστικά τις πρώτες κινηματικές κινητοποιήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή, πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια η κοινωνία των πολιτών βγήκε στους δρόμους, ανέβηκε στο χώρο που συντελείται η καταστροφή του τοπίου και του περιβάλλοντος και διαμαρτυρήθηκε έντονα προς κάθε κατεύθυνση. Μιλάμε για τα κουλέντια, έτσι. Μιλάμε για τα κουλέντια, τη θέση Αλώνα. Εκεί υπήρχε μια συμμετοχή πραγματικά μεγάλη, αν αναλογιστούμε ότι η συντονιστική είχε μόνο 3-4 μέρες για να οργανώσει όλη αυτή τη κινητοποίηση και καταγράφηκε ένας αριθμός, σχεδόν 500 άνθρωποι βρεθήκαν πάνω στο βουνό όλων των ηλικιών. Mm-hmm. Ποια είναι τα νεότερα τώρα σε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο αιωλικό πάρκο, είναι μια σειρά από αιωλικά πάρκα τα οποία έχουν χωροθετηθεί ήδη και σχεδιάζονται να καταλάβουν όλη τη χερσόνησο του Καβομαλιά μέχρι κάτω το ακροτήρι Μαλαία, μέχρι την άκρη δηλαδή, το ακρότατο σημείο του. Παντού όπου υπάρχει ορεινός όγκος προβλέπεται και ένα αιωλικό πάρκο. Και αυτό δεν το λέμε εμείς. Μπορεί να μπει κάποιος στο site της ΡΑΕ, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, να δει ακριβώς πού βρίσκονται όλα αυτά τα αιωλικά πάρκα και να δει και σε τι φάση αδειοδότηση βρίσκεται το καθένα. Mm-hmm. Και σε ποια εταιρεία αντιστοιχεί. Αυτό είναι το ένα μεγάλο μέτωπο. Το δεύτερο μέτωπο που τρέχει παράλληλα είναι το περίφημο δίκτυο διασύνδεσης Πελοποννήσου Κρήτης, που και αυτό είναι, ας πούμε, είναι συνοδό έργο με τα αιωλικά, δηλαδή το ένα εξαρτάται από το άλλο, δεν είναι μεμονωμένες ενέργειες, έχει σχεδιαστεί συνολικά. Και κατά αυτού του έργου βέβαια και σαν σύλλογοι εδώ της περιοχής έχουμε προσφύγει στο ΣΤΕ, όπως και για το πάρκο στα Κουλέντια έχει προσφύγει ο Δήμος Μονεβασίας. Αλλά ξέρετε, όλα αυτά έτσι όπως δουλεύει το νομικό καθεστώς στην Ελλάδα, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να φτάσει να δικάσει μια υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, να πάρθει μια απόφαση, αλλά το έργο να έχει ήδη ολοκληρωθεί πριν τελειώσουν τα δικαστήρια. Mm-hmm. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς. Εννοώ από την πλευρά σας, πώς εσείς θα αντιδράσετε? Κοιτάξτε, εμείς γι' αυτό τώρα ξεκινήσαμε οι πολίτες εδώ της περιοχής της κινητοποίησης. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι πλέον για να ακουστεί η φωνή μας στα κέντρα όπου λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις, θα πρέπει να φωνάξουμε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ούτε η δικαστική οδός επαρκεί, ούτε η προστασία που προσπαθούν κατά καιρούς οι Δήμοι με τα γενικά πολεοδομικά σχέδια. Όλα αυτά τελικά μένουν στον αέρα, διότι υπάρχει ένα Υπουργείο, ένας Γενικός Γραμματέας ή μια υπηρεσία η οποία αποφασίζει ξεχωριστά, διαφορετικά, χωρίς να έχει ρωτήσει εμάς και χωρίς να τους ενδιαφέρει τελικά ποια είναι η θέση μας σαν τοπική κοινωνία. Επόμενο αυτό βήμα. Αυτό ισχύει για όλα τα έργα. Έτσι, συγγνώμη. Επόμενο βήμα θα γίνουν και νέες κινητοποιήσεις οι οποίες θα ανακοινωθούν άμεσα, όπου εκεί υπάρχει στόχος να διπλασιάσουμε τον αριθμό των ανθρώπων που θα λάβουν μέρος. Θα υπάρξουν ουσιαστικά και καινούργιες δικαστικές διερευνήσεις για να δούμε αν μπορούμε περαιτέρω να κυνηγήσουμε νομικά το ζήτημα, όσον αφορά τα κουλέντια μιλάω. Mm-hmm. Επίσης θα υπάρξει παράσταση και στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια, γιατί εκεί πια θα πρέπει ο κάθε ένας να πάρει υπεύθυνα θέση, και οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι περιφερειακοί και οι αντιπεριφερειάρχης και ο περιφερειάρχης να εκφράσουν ξεκάθαρα ποια είναι η θέση τους σε σχέση με αυτό που συντελείται εδώ κάτω και βλέπουμε παραπέρα τι θα κάνουμε. Ενημέρωση του κόσμου, πολύ σημαντικό. Δηλαδή πάμε τα συντονιστικά πόρτα-πόρτα και ενημερώνουμε τους πολίτες, γιατί δυστυχώς είναι ανενημέρωτοι και ο καθένας, αν δεν έχει ενημέρωση, έχει λάθος αντίληψη για το τι συμβαίνει εδώ κάτω. Αυτά. Μάλιστα. Πάμε στο άλλο θέμα το οποίο έχει γίνει νομίζω μάστιγα, έτσι. Δηλαδή είναι το θέμα το οποίο έχει συζητηθεί κατά κόρον. Μιλάω για το θέμα του αγκυροβολίου στον όρμο των Βατίκων. Οι φορείς, εσείς δηλαδή, ζητείτε καθολική απαγόρευση. Ωστόσο, πρόσφατα ακούσαμε για ένα ειδικό πλαίσιο, για ένα πλαίσιο το οποίο θα τεθεί. Ναι, έναν ειδικό κανονισμό, όπως λέγεται, ο οποίος είχε ξαναέρθει, αλλά είχε έρθει για διαβούλευση αυτός πριν 1,5 χρόνο. Και είχε απορριφθεί μετά πολλών επένων από σύσσωμη την κοινωνία του Δήμου και από το Δήμο δηλαδή, από όλους τους φορείς. Mm-hmm. Και τώρα έρχεται κάποιος όχι καλύτερος. Μάλιστα.
Έχει, δηλαδή έχει μια πονηριά ο συγκεκριμένος ότι θα σώζουμε το περιβάλλον αλακάρτ. Θα το σώζουμε τρεις μήνες, ξέρω εγώ, πέντε το χρόνο, αλλά τους υπόλοιπους θα το καταστρέφουμε. Εντάξει, είναι ένας ακόμα παραλογισμός της κεντρικής διοίκησης. Έχετε έρθει... Για να ρίχνουμε στάξει τα μάτια του κόσμου. Έχετε έρθει σε επαφή με τον κύριο Ραχοβίτη, με τον, το αρμόδιο Υπουργείο για το συγκεκριμένο θέμα? Νομίζω είναι μόνιμη η επαφή, δηλαδή και σαν Άρτεμις και σαν τοπική εδώ σύλλογη συνέχεια στέλνουμε έγγραφα και επικοινωνούμε με τον κύριο Ραχοβίτη και τον κάθε αρμόδιο. Γενικά το έχω ξαναπεί, έχω λίγο κουραστεί να το λέω, αλλά αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό και στους συμπολίτες και συμπατριώτες μας. Οι βουλευτές μας παίζουν ανάποδο ρόλο από αυτό που θα όφυλα να παίξουν. Δηλαδή, η άποψή μου, έτσι, ο ρόλος του βουλευτή που εκλέγεται από τις τοπικές κοινωνίες είναι να μεταφέρει τα θέματα και τον παλμό των τοπικών κοινωνιών στα κέντρα διοίκησης και εξουσίας. Mm-hmm. Οι βουλευτές παίζουν τον ακριβώς ανάποδο ρόλο. Δηλαδή, φέρνουν ό,τι καπέλωμα αποφασίσει η κεντρική διοίκηση, το φέρνουν και το προσπαθούν να το περάσουν στις τοπικές κοινωνίες. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι ο θεσμικός ρόλος των βουλευτών. Mm-hmm. Δεν ψηφίζονται γι' αυτό. Δεν ψηφίζουμε ένα βουλευτή για να μας πει τι θέλει ο Πρωθυπουργός ή τι επιθυμεί ο κύριος Σταθάκης, ο αρμόδιος υπουργός. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του. Mm-hmm. Είναι αποτυχημένος ο βουλευτής που κάνει αυτό το πράγμα. Είναι άχρηστος στον τόπο. Δεν προσφέρει τίποτα. Επομένως και εδώ, τα επόμενα βήματα. Θα τα δούμε τα επόμενα βήματα, γιατί αυτό είναι πολύ καινούριο. Είναι ένας ειδικός κανονισμός, ο οποίος από ό,τι μαθαίνουμε, έτσι, γιατί όλα αυτά είναι και λίγο εγκρυπτό. Δεν θα έχει διαβούλευση. Δηλαδή, ακούγεται ότι έχει υπογραφεί ήδη από τον Περιφερειάρχη. Έχει γνωμοδοτήσει θετικά, χωρίς απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου, που και αυτό το ελέγχουμε, μένει να δούμε ότι είναι έτσι. Ότι βρίσκεται στο γραφείο του αρμόδιου υπουργού, του κ. Κουρουπλή, ο οποίος επίσης θα το υπογράψει χωρίς διαβούλευση, και θα έρθει ένας κανονισμός χωρίς να έχει ρωτηθεί πάλι κανένας. Και χωρίς να έχει ενδιαφερθεί, δηλαδή, από την κεντρική εξουσία η άποψη της τοπικής κοινωνίας για μία ακόμα φορά. Μάλιστα. Κύριε Γράφο, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε, γιατί αυτά τα θέματα δεν τελειώνουν και έχουμε πορεία όχι, μπροστά μας. Γενικά θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι και με αφορμή και αυτό που διαβάζετε πριν για το θέμα της Μακεδονίας, ότι είμαστε μία κοινωνία η οποία βέβαια και εκπαιδευτήκαμε έτσι, αλλά και ουσιαστικά δίνουμε την αίσθηση προς τα πάνω ότι αφού δεν μιλάμε μπορούν να μας φέρουν ό,τι επιθυμούν. Δηλαδή είμαστε μια άβουλη κοινωνία πολιτών η οποία έχουμε μάθει μόνο να δεχόμαστε ό,τι αποφασίσει σε κεντρικό επίπεδο η κάθε κυβέρνηση. Και αυτό είναι τραγικό. Και αυτό είναι τραγικό το ότι δεν έχουμε μάθει να μιλάμε. Γιατί εμείς ζούμε εδώ πέρα, έτσι δεν ζουν αυτοί. Σίγουρα, σίγουρα.